Κύριε Υπουργέ, ξεκινάω κατευθείαν με τη συνέντευξη χθες του Πρωθυπουργού στο Σταύρο Θεοδωράκη στον Α, που ακούσαμε πολύ σημαντικά ζητήματα. Φυσικά είναι η πρώτη συνέντευξη μετά την τραγωδία στα Τέμπη. 57 συμπολίτες μας έχουν χάσει τη ζωή τους. Μιλάμε για τα περισσότερα θύματα νεαρής ηλικίας, δεν χρειάζεται να επιμείνω περισσότερο σε αυτό. Μάθαμε ότι οι εκλογές πάνε το Μάιο. Ναι. Νομίζω ότι έδωσε απαντήσεις σε αρκετά ζητήματα ο Πρωθυπουργός. Έτσι, ξεκαθάρισε λοιπόν το ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο. Και προφανώς όταν λέει το Μάιο, οι εκτιμήσεις όλων είναι ότι από 21-28, δηλαδή προς το τέλος του Μαΐου, μετά το Πάσχα θα προκυρηθούν, άρα προς τα εκεί πάμε, 21-28 Μαΐου. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό για να ξέρει γενικότερα το πολιτικό σύστημα, αν και η κοινωνία και οι πολίτες ξέρουν ότι προς τα εκεί κατευθυνόμασταν. Επίσης ξεκαθάρισε το ότι σε σχέση με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα θα κάνει ό,τι μπορεί, έτσι ώστε και ο σιδηροδρόμος που από σήμερα και όλας έχει ξεκινήσει να λειτουργεί, σταδιακά θα αρχίσει να λειτουργεί και κανονικά δηλαδή, να είναι ασφαλής, να παρέχει σιγουριά στους επιβάτες, να παρέχει την ασφάλεια που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, και βεβαίως απ' την άλλη ότι θα χυθεί άπλετο φως έτσι ώστε να καταλογιστούν οι ευθύνες και να αποδοθούν εκεί που πρέπει, χωρίς να γενικώς να λέμε ότι όλοι είναι υπεύθυνοι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, φυσικά πρόσωπα που έχουν ευθύνη, και βεβαίως υπάρχει και μέρος στο πολιτικό σύστημα και ευθύνες συγκεκριμένες, οι οποίες πρέπει να καταλογιστούν ανάλογα με το τι έκανε ο καθένας. Και βέβαια αναφέρθηκε σε μια σειρά άλλα ζητήματα, στέκομαι σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επόμενη Βουλή θα είναι μια Βουλή η οποία θα έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία βέβαια δεν μπορεί να γίνει στην επόμενη Βουλή, δηλαδή στη Βουλή που θα είναι 23-27, αλλά στη μεθεπόμενη. Αλλά θα είναι μια Βουλή η οποία θα έχει τη δυνατότητα να κάνει καταρχήν διάλογο για τα ποια άρθρα του Συντάγματος πρέπει να τροποποιηθούν, έτσι ώστε η μεθεπόμενη Βουλή να είναι αναθεωρητική. Και είναι σημαντική γιατί μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, αναφέρει και χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στο άρθρο 16 που απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα είναι κάποια από τα θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν. Θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Δεν θα μείνουμε τώρα σε αυτό. Είναι σημαντικό φυσικά αυτό που περιγράφεται, ούτε συζήτηση. Θέλω όμως να κάνω ένα σχόλιο και με αυτό να είναι και η ερώτησή μου. Ξέρετε, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται ακόμη και σε επαναδιαπραγμάτευση με τη Hellenic Train, να μιλάει για τα σαπάκια. Όλα αυτά όμως, αυτά όλα τα ζητήματα που προέκυψαν μετά το τραγικό δυστύχημα, μου δίνει την εντύπωση ότι σαν να ξεκινήσατε σήμερα να κυβερνάτε τη χώρα, ενώ έχουμε φτάσει 4 χρόνια και υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δεν συνέβησαν αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα μια σκέψη δική σας, που πολύ ψύχρεμα νομίζω προσεγγίζετε τα θέματα. Κύριε Θεοδωρακίδη, είναι αλήθεια ότι έχουμε 45 μήνες που κυβερνάμε τη χώρα και κάποια ζητήματα έτσι μας απασχόλησαν περισσότερο, κάποια τα τρέξαμε περισσότερο, κάποια είναι αλήθεια ότι δεν έγιναν ό,τι θα έπρεπε να γίνουν. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι στο σιδηρόδρομο θα έπρεπε να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή, έτσι, γιατί ήταν και έπρεπε να είναι ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, το οποίο είναι το πιο προσιτό στους πολίτες, είναι φτηνό, να είναι ασφαλές, να είναι σίγουρο. Και σε αυτό αναφέρονται και οι διαδηλώσεις και η οργή του κόσμου στις προηγούμενες μέρες. Το είδατε. Γιατί έπρεπε να χάσουμε 57 ανθρώπους για να ξανασυζητάμε από την αρχή όλο αυτό το ζήτημα? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Γιατί, αν θέλετε, οι κρίσεις, οι οποίες ήταν πολλές και ήρθαν από το εξωτερικό, είτε ήταν ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία που δημιούργησε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, είτε ήταν η παγκόσμια υγειονομική κρίση με τον κορονοϊό, η ένταση και η κρίση μεγάλη με την Τουρκία πριν τον σεισμό στην Τουρκία, και μια σειρά από άλλα γεγονότα, δυστυχώς δεν δώσαν τη δυνατότητα να ασχοληθούμε όσο θα έπρεπε πάνω στο κομμάτι αυτό. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε ανέλαβε τις πολιτικές ευθύνες ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός υποδομών και μεταφορών, παρά το ότι δεν είχε άμεσα την ευθύνη για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου ίδιος. Αλλά παρόλα αυτά ήταν μια πράξη πολιτικής γενναιότητας, ανέλαβε τις ευθύνες αυτές. Και βεβαίως γι' αυτό το λόγο και ζήτησε συγγνώμη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, από τον ελληνικό λαό και μάλιστα επανειλημμένος. Είναι πολλά πράγματα που θα έπρεπε να αλλάξουν στο ελληνικό δημόσιο. Δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει. Υπάρχει ένα βαθύ κράτος το οποίο, αν θέλετε, αντιδράει σε αλλαγές. Ακόμη και προχθές με τις διαδηλώσεις είδαμε την ΑΔΔΗ να διαδηλώνει εναντίον των αξιολογήσεων. Έτσι. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Η επόμενη κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει να είναι πιο αποφασιστική, πιο αποφασισμένη να σπάσει αυγά, να προχωρήσει σε τομές και ρήξεις, γιατί τις έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Βεβαίως και όλοι πρέπει να αξιολογούνται, όπως εσείς καθημερινά αξιολογήσετε με τη δουλειά που κάνετε στο ραδιόφωνο σας, και αν είναι ικανοποιημένη η εργοδοσία με το
την ακροαματικότητα που έχετε τότε σας επιβραβεύει, αλλιώς σας τιμωρεί και σας απολύει. Έτσι πρέπει να αξιολογούνται και όλοι οι υπάλληλοι, είτε είναι δημόσιοι είτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Είναι το αυτονόητο. Κύριε Υπουργέ, εσείς θα κατεβείτε εδώ στη Βίδα. Θα κατεβείτε εδώ στη Βίδα. Δεν είναι να ευχηθώ καλή επιτυχία. Έμπειρος πολιτικός είστε. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και στο κεφάλαιο, να το πω έτσι, Κώστας Χιλέα Καραμαλή, αν θα είναι υποψήφιος. Γειτονικός νομός της ΣΕΡΕΣ. Θα ήθελα τη δική σας σκέψη. Θα πρέπει να κατέβει ο κ. Καραμαλής στις επόμενες εκλογές. Εγώ έχω πει ξεκάθαρα ότι ο Κώστας Καραμαλής έκανε μια πράξη πολιτικής γενναιότητας, ότι υπέβαλε την παραίτησή του την ίδια μέρα, την ίδια στιγμή, αναλαμβάνοντας το μερίδιο της πολιτικής ευθύνης που του αναλογεί και μάλιστα θα έλεγα και ακόμη περισσότερο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κώστας Καραμαλής έχει άλλου είδους ευθύνες. Τις πολιτικές ευθύνες τις ανέλαβε. Τις ποινικές ευθύνες θα τις καταλογίσουν οι εισαγγελείς, οι αρμόδιοι εφέτες που έχουν αναλάβει την υπόθεση και νομίζω ότι αυτές αφορούν κυρίως φυσικά πρόσωπα, υπαλλήλους που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία του συγκεκριμένου σταθμού, του το σταθμάρχη, τον επιθεωρητή, του συναδέλφου που τον εγκαταλείψαν κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι τις πολιτικές ευθύνες τις ανέλαβε ο Κώστας Καραμαλής και έχει το δικαίωμα να τον κρίνει ο λαός του νομού Σερών για το αν θα τον επανεκλέξει ή όχι. Η εκτίμησή μου είναι ότι ναι, πρέπει να κατέβει, γιατί θεωρώ ότι έκανε μια πράξη πολιτικής γενναιότητας και βεβαίως θα πρέπει ο λαός των Σερών να τον αξιολογήσει για όλα αυτά. Τώρα, τον κύριο Καραμαλή τον ακούσαμε και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που νομίζω φυσικά την παρακολουθήσατε. Ακούσαμε και τους προηγούμενους υπουργούς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία όμως τελικά προέκυψαν πολύ σημαντικά ζητήματα, ακόμη και για να μιλάμε για την ίδια γλώσσα. Την τηλεδίκηση δεν είναι και έχετε ακούσει σκληρή κριτική. Όχι εσείς προσωπικά, κύριε Καράγλου, αναφέρομαι από το ΣΥΡΙΖΑ και την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Τελικά, αν λειτουργήσαν όλα αυτά, γιατί φτάσαμε σε αυτό το τραγικό να χάσουμε 57 συμπολίτες μας και να μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ξέρετε το ρεπορτάζ το πρωινό της ΣΕΡΤ που μετέδιδε την επιβίβαση επιβατών, να το πω έτσι, προστιακό, γιατί ξεχνάμε τη Βόρεια Ελλάδα, τώρα λειτουργούμε μόνο κάτω. Οι επιβάτες πήγαιναν στα πίσω βαγόνια. Ναι, είναι θέμα ψυχολογίας. Και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, αλλά αυτά που ακούσαμε όμως στη συνεδρία που ήταν και 8 ώρες, έτσι. Εσείς τι συμπέρασμα βγάλατε, δηλαδή? Κοιτάξτε, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και ότι υπάρχουν προβλήματα στον ΟΣΕ είναι δεδομένο. Κανείς δεν αμφισβητεί αυτό. Το ότι υπογράφηκε 26 Φεβρίου του 2014 η περίφημη σύμβαση του FT717 που έπρεπε να τελειώσει το Σεπτέμβριο του 2016 και είχαμε πάει στα μέσα του 2017 όταν και διακόπηκε από έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για λόγους κακοδιαχείρισης και είχε γίνει μόνο το 32%, κάτι λέει. Λέει ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο της Δανημαρκίας και ότι θα έπρεπε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι και βεβαίως να υπάρχει αποφασιστικότητα, να μπαίνουν και πρόστιμα και οτιδήποτε. Ναι, αλλά όλα αυτά έληξαν, να το πω έτσι, με το 19, γιατί έχουμε τη δική σας κυβέρνηση. Τώρα φτάνουμε στην ολοκλήρωση, πάμε σε εκλογές, αυτό λέμε. Προφανώς. Από το 19 ξεκίνησε μια προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης για να ξεκινήσει το έργο το οποίο έχει σταματήσει και διαπραγμάτευση όχι μόνο με την εταιρεία, αλλά διαπραγμάτευση και με την ελεγκτική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το ελεγκτικό συνέδριο, έτσι ώστε να είναι όλες οι διαδικασίες νόμιμες. Ξαναξεκίνησε και πάλι και έχει μπει στην τελική ευθεία, γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι τελειωμένο το έργο. Τώρα για το συγκεκριμένο τραγικό δυστύχημα, ναι, είναι προφανέστατο ότι υπάρχουν οι πολιτικές ευθύνες για τις καθυστερήσεις όλων των χρόνων αυτών, οι οποίες θα πρέπει να επιμεριστούν ανάλογα σε όλα τα πολιτικά κόμματα, το τι έπρεπε να έχει γίνει, πότε έπρεπε να έχει γίνει, τι συμβάσεις υπήρχαν από των ημερών του κάθε κόμματος, αν προχωρήσαν όπως έπρεπε ή όχι και πώς ήταν το τελικό κόστος των έργων αυτών. Και απ' την άλλη, οι ευθύνες στα φυσικά πρόσωπα που είναι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν τον σιδηρόδρομο, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, τον ΟΣΕ, οι οποίοι πρώτον κάναν μια επιλογή ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν από ό,τι αποδείχθηκε παντελώς άσχετος, δεν ήξερε που βρισκόταν, γιατί τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης για 8,5 χιλιόμετρα υπήρχε όταν προσέγγιζαν τα τρένα στο μεγάλο αυτό σταθμό. Άρα λοιπόν, αν εφήρμοζε το τοπικό σύστημα αυτό της τηλεδιοίκησης, δεν θα υπήρχε ένα πρόβλημα. Μόνο του θα έβαζε το τρένο στη σωστή ράγα και δεν θα το έβαζε με το σύστημα το χειροκίνητο στη λάθος ράγα. Μεγάλη συζήτηση, θα τη συνεχίσουμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό και υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα μια τελευταία απάντηση δική σας, γιατί χθες ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, τώρα πια νόμος. Αναφέρομαι στο νερό, αναφέρομαι στη Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων και Αποβλήτων. Εδώ υπάρχει μεγάλη κριτική και έντονη αντίδραση αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση, αν το νερό είναι αγαθό και δημόσιο. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό? Λέω ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, αλλά είναι ένα δημόσιο αγαθό που αρχίζει σιγά σιγά να λείπει. Και
και έχουμε δει μια σειρά από άλλες χώρες, χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, να ανακοινώνουν, η Ιταλία, να ανακοινώνουν μέτρα για την προστασία του νερού. Άρα λοιπόν πρέπει και στη χώρα μας να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να θεωρούμε ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, αλλά είναι είδος εναυθονία, αντίθετα είναι είδος ανεπαρκία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και ένας κεντρικός έλεγχος, έτσι ώστε να το προστατεύσουμε για να το έχουν και οι επόμενες γενιές. Θεωρώ λοιπόν αυτούς τους σκοπούς υπηρετεί το νομοσχέδιο και ξεκαθάρισε ο αρμόδιος υπουργός ότι η κυβέρνηση δεν σκέφτεται καμιά ιδιωτικοποίηση του νερού. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το είπαμε ξεκάθαρα και στη Βουλή. Δεσμεύτηκε γι' αυτό η κυβέρνηση. Αυτό που μας απασχολεί είναι το πώς θα προστατεύσουμε το νερό, γιατί σας είπα, δυστυχώς είναι ένα είδος ανεπαρκία. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Θα δούμε καλή συνέχεια, θα τα ξαναβούμε.